Θέλω να σας ευχαριστήσω για την συνέντευξη στο Star Κεντρικής Ελλάδας, γιατί κάθε συνέντευξη που δίνεται σε περιφερειακή τηλεόραση είναι ψήφος εμπιστοσύνης για μας. Γιατί μέσα σε όλα αυτά που είπαμε και σε ό,τι ακολουθεί στην πανδημία, κυρίως στα θέματα της οικονομίας, η περιφέρεια πιστεύω θα υποφέρει περισσότερο από ότι το κέντρο. Ήδη η ερήμωση ήταν ορατή είναι πριν. Άλλη μια διάσταση σε σχέση με το σχεδιασμό για το Ταμείο Ανάκαμψης, όπου δεν υπάρχει ένας σχεδιασμός ενίσχυσης περιφέρειας. Δυστυχώς επιμένουμε σε αυτόν τον υδροκεφαλισμό του κράτους. Και το επιτελικό κράτος έχει συντείνει σε αυτή την κατεύθυνση. Σε σχέση όμως με το θέμα των μέσων ενημέρωσης, να πω ότι εγώ όχι μόνο στο ΣΤΑΡ Κεντρικής Ελλάδας, το οποίο το έχω τιμήσει επανειλημμένα, αλλά σε όλα τα περιφερειακά μέσα ανταποκρίνομαι, διότι θεωρώ ότι τα περιφερειακά μέσα του την ώρα είναι μια όαση πλουραλισμού και αντικειμενικής ενημέρωσης σε ένα τοπίο που τηλεοπτικό και μηντιακό που όλο ένα και περισσότερο γίνεται πνιγυρό και δεν ανταποκρίνεται στα πλαίσια μιας δημοκρατίας. Γνωρίζουμε τους λόγους, γνωρίζουμε τις αιτίες. Έχει να κάνει και με τα συμφέροντα των ιδιοκτητών, έχει να κάνει και με την κατανομή δημόσιων πόρων χωρίς κριτήρια, όπως η λίστα Πέτσα που είπα πιο πριν. Όμως τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης, προς τιμήν τους, η πλειοψηφία τους δεν έχει εμπλακεί σε αυτό το αλυσβερίσι και κυρίως έχουν το εξής χαρακτηριστικό. Ξέρετε κύριε Σιμόπουλε, εσείς ό,τι και να κάνετε θα βρεθείτε μέσα στην τοπική κοινωνία. Θα κοιτάξετε πρόσωπο με πρόσωπο τον πολίτη. Δεν μπορείτε να του παρουσιάζετε μια εικονική πραγματικότητα. Είναι άλλη η επαφή των τοπικών μέσων με την κοινωνία από αυτή φυσικά των πανελλαδικής εμβέλειας. Ένα πρόσωπο. Και αυτό νομίζω ότι είναι ένα στοιχείο υγείας, πρέπει να το κρατήσουμε για να το ενισχύσουμε.